Είμαστε έτοιμοι να πάμε στην Αττική. Σε λίγα λεπτά θα πάμε τώρα, τελευταία ζωντανή, ακόμα μία ζωντανή σύνδεση. Από τον Αλικιανό, εκεί στον Πλατανιά, θα πάμε στη Φοιτητική Ένωση Κριτών Αττικής. Έχουμε προχωρήσει, έχουμε παρουσιάσει εκεί τα μέλη, τα παιδιά, τους φοιτητές μας, πάρα πολλές φορές μέσα από την εκπομπή. Την τελευταία τριετία, καμιά δεκαριά φορές έχουμε συνδεθεί. Και μας έχουν μεταφέρει και αυτό το όμορφο κλίμα το οποίο διαμορφώνεται στις τάξεις της Φοιτητικής Ένωσης. Ωστόσο, αυτή τη φορά θα συνδεθούμε για ποιο λόγο, καθώς από τις 9 Φεβρουαρίου έως και τις 23 Φεβρουαρίου, δηλαδή για περίπου ένα δεκαήμερο, 14 μέρες, 2 εβδομάδες, θα συγκεντρώσει η Φοιτητική Ένωση τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, προσέξτε, για να ενισχύσει το κοινωνικό παντοπολείο ενός από τους μεγαλύτερους δήμους της Αθήνας και αναφέρομαι στο Δήμο Ζωγράφου. Θέλω να πάμε στον Πάρητο Σιγανάκη, τον Ταμεία της Φοιτητικής Ένωσης Κριτών Αττικής, προκειμένου να μας ενημερώσει. Την καλησπέρα μας, Πάρη, πώς είσαι? Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Είμαστε καλά, δεν κάνει κρύο και στην Αθήνα τώρα? Είσαι στο εξωτερικό χώρο, βλέπω. Να το. Μάτιασα τη σύνδεση. Μην προχωρήσω σε κάποιο σχόλιο. Λοιπόν, Πάρη, σε ξαναβλέπουμε. Εδώ είμαστε. Μας ακούς? Με ακούτε, ναι, μια χαρά. Σε ρώτησα αν κάνει κρύο εκεί στην Αθήνα τώρα. Έχει κατεβάσει θερμοκρασία, η αλήθεια είναι. Εντάξει, αλλά είμαστε ακόμα καλά. Είστε καλά. Δεν βρέχει τώρα. Δεν βρέχει. Απλά έχει κατεβεί πολύ η θερμοκρασία. Έχει κατέβει θερμοκρασία. Σε ποιο σημείο βρίσκεσαι, στο Ζωγράφου? Είμαστε στα Ηλίσια, έξω ακριβώς από το σύλλογο μας, στο Παπαδιαμαντοπούλου 33. Ναι. Για πες μας για αυτή την πρωτοβουλία αυτό, τώρα. Πώς μπορούν να βοηθήσουν εκεί οι Αθηναίοι που σας βλέπουν, οι Κρήτες που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή? 9 με 23 είναι η συγκέντρωση τροφίμων, έτσι δεν είναι? 9 με 23 λοιπόν. Μαζεύουμε τρόφιμα, ξηρά τροφή κυρίως. Γάλα, ευαπορέ, μακαρόνια, ρύζι και όλα αυτά. Και ρούχα επίσης ακόμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Ζωγράφου, ναι, έτσι ώστε να στηρίξουμε κάποιες άπορες οικογένειες. Πάρη, πώς προέκυψε λοιπόν, αυτή... Λοιπόν, κάθε απόγευμα ένα ανοιχτό σύλλογος. Ναι. Για πες μας τώρα, πώς προέκυψε αυτή η πρωτοβουλία, αυτή η κίνηση? Λοιπόν, κάθε χρόνο μία με δύο φορές, τουλάχιστον, οργανωνόμαστε, συγκεντρωνόμαστε, μαζεύουμε τις δυνάμεις μας και όλοι μαζί όσο πως μπορούμε βοηθάμε για τις μερικές άπορες οικογένειες που υπάρχουν στο Δήμο μας. Αυτή η κίνηση συμβαίνει αρκετά χρόνια από το Συλλογό μου. Θέλει να τονώσει κάπως τα κοινωνικά στοιχεία του Συλλόγου μας. Ναι, είναι θεσμός. Πόσα μέλη είστε εκεί στο Συλλογό? Πηγαίνουμε... Καταγεγραμμένα μέλη έχουμε κάπου στα 2.000 ανά τους καιρούς. Ναι. Αλλά φέτος πιο ενεργά είμαστε κάπου στα 100. Είστε κάπου στα 100. Πώς περνάτε και στην Αθήνα αυτό το διάστημα? Είναι ο κλειστός πυρήνας. Ακριβώς. Λοιπόν, για να κλείσουμε και για να είμαι συνεπής και σωστός, όποιος μπορεί να βοηθήσει την προσπάθεια των παιδιών, των φοιτητών μας εκεί στην Αττική, της Φοιτητικής Ένωσης Κριτών Αττικής, από 9 έως και 23 Φεβρουαρίου, να σπεύσει στα Ηλίσια, δεν είστε? Στα Ηλίσια, Παπαδιαμαντοπούλου 33. Ακριβώς. Εκεί στα γραφεία της Ένωσης Κριτών να δώσει ήδη πρώτης ανάγκης και τρόφιμα, προκειμένου όλα αυτά να κατευθυνθούν στο κοινωνικό παντοπολείο ενός Δήμου πραγματικά που οι ανάγκες οι οποίες καταγράφονται, επειδή γνωρίζω εκεί το μέγεθος του Δήμου και τις ανάγκες, οι ανάγκες είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα και έντονες. Οπότε όποιος μπορεί να βοηθήσει, να σπεύσει εκεί, θα τον φιλέψουν τα παιδιά με μια τσικουδιά σίγουρα. Έχει και κρύο, φαντάζομαι. Εννοείται. Λοιπόν, περνάτε καλά στην Αθήνα αυτό το διάστημα? Πολύ καλά. Εντάξει, είναι λίγο περίεργη κατάσταση, επειδή είναι λίγο περίοδος εξετάσεων, όλοι διαβάζουμε. Κάνουμε το καθήκον μας τώρα που είμαστε. Ακριβώς, σε μια περίοδο ιδιαίτερη. Αλλά δεν λείπουν και οι βόλτες εκεί, τέτοια εποχή τώρα. Χρειάζεται και οι βόλτες, χρειάζεται. Λοιπόν, πάρει και απόδοση στο διάβασμα. Χαιρετισμούς εδώ στην Κρήτη, έχεις να στείλεις σε κάποιον? Χαιρετίσματα σε όλους και σε όλες. Χαιρετίσματα και από όλα τα μέλη του συλλόγου μας. Και σας ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά. Γενικά, επειδή μας στηρίζετε και επειδή προβάλλετε το έργο μας. Να είσαι καλά, να τα πούμε για από κοντά με το καλό. Να είσαι καλά, Πάρη. Χαιρετισμούς. Καλή συνέχεια. Χαιρετισμούς σε όλα τα παιδιά που
μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή εκεί στην Αθήνα και ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Και το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε για αυτά τα παιδιά είναι αυτή η επικοινωνία που έχουμε διαδικτυακή από την Αθήνα σε μηνιαία βάση, όπως μπορούμε και εμείς βοηθάμε και στηρίζουμε. Λοιπόν,